Η Κορίνα Γεωργίου είναι εδώ. Φαίνεται ότι οι εξελίξεις στη Μόσχα ή μάλλον στη Ρωσία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλημέρα, Κορίνα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι ακριβώς έχουμε? Λοιπόν, έχουμε καταρχάς να ξεκινήσουμε από το εξής. Υπάρχει μία ένταση αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Λίγο πιο εκεί να βλέπουμε τα πλάνα. Ένας εμφύλιος μεταξύ των στρατιωτών της Βάγνερ και του Ρωσκού Υπουργείου Άμυνας των Ρώσων στρατιωτών. Τι συνέβη, λοιπόν? Ο Γευγένη Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της Βάγνερ, κατηγόρησε την Ρωσία, τη Μόσχα, ότι πραγματοποιεί θανατηφόρα πλήγματα στις δυνάμεις του. Από την πλευρά της η Ρωσία τον κατηγόρησε για ένοπλη ανταρσία. Τα τάγκς που βλέπουμε και λοιπόν, τα τεθωρακισμένα, σε ποια πόλη είναι? Υπάρχει μία πληροφορία ότι τα στρατεύματα της Βάγνερ πλησιάζουν και περικυκλώνουν την πόλη Ροστόφ, τη βάση του Ροστόφ, στην οποία βρίσκονται τα ρωσικά στρατεύματα του επίσημου στρατού. Έκτακτη είδηση τελευταία των τελευταίων λεπτών. Σε λίγο ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει τηλεοπτικό διάγγελμα ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Αλλά είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Επίσης, υπάρχουν πληροφορίες. Καταρχάς, έχει πει ο Γευγένη Πριγκόζιν ότι μαζί με 25.000 Ρώσους, με μαχητές της Βάγνερ, πρόκειται να κάνει τα πάντα για να υπερασπιστεί τις δυνάμεις του. Ναι, είναι ο Γευγένη Πριγκόζιν. Τόση δύναμη έχει αυτός. Και θα δείξει. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει επίσης η πληροφορία ότι οι Ρώσοι στρατιώτες αυτομολούν στις δυνάμεις προς τις δυνάμεις της Βάγνερ. Άρα, πραγματικά οι εξελίξεις πραγματοποιούνται, αλλάζουν λεπτό-λεπτό. Ναι. Γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι σημαίνει. Μάλιστα. Υπάρχει και ασφάλεια. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις πολλή δουλειά σήμερα. Πολλή δουλειά. Σε ευχαριστώ, Κορίνα. Σε ευχαριστώ θερμά. Ήταν η Κορίνα η Γεωργίου από το εξωτερικό τμήμα των ειδήσεων του Sky.